Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ καλημέρα. Πολύ για την επικοινωνία μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν πάμε στο κυρίως θέμα μας που ξεκαθαρίζω και διευκρινίζω ευθύς εξ αρχής και γι' αυτό άλλωστε ανταποκριθήκατε, είναι η μελέτη για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών για το Μουσείο των Μουσείων Παγκοσμίως. Δύο διαδικαστικά ζητήματα σε ό,τι αφορά στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Η δήλωση της ομολόγου σας της Μεγάλης Βρετανίας ένιωσα ότι έφερε ανακούφιση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατά την άποψή σας κλείνει την ιστορία, την συζήτηση περί των συζητήσεων? Τι λέτε? Νομίζω ότι δεν κλείνει καμία συζήτηση για αυτό το θέμα, καθώς στην ουσία ο Πρωθυπουργός προχθές την ενημέρωση που έκανε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας έθεσε το θέμα στην απολύτως σωστή του διάσταση. Υπάρχει επικοινωνία. Υπάρχουν επαφές, όπως έγραψα και εγώ πρόσφατα, μια διαπραγμάτευση είναι πολύ δύσκολη, δεν είναι όμως αδύνατη. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να διεκδικεί την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα και την επανένωσή της στον Παρθενώνα, καθώς σε όλα τα επίπεδα πια και στο επίπεδο της κοινής γνώμης, αλλά και μέσα στις διαδικασίες της UNESCO μετά την απόφαση του Σεπτεμβρίου του 2021, το ελληνικό αίτημα έχει θεωρηθεί και δίκαιο και νόμιμο και ηθικό. Επομένως, η Ελλάδα θα συνεχίσει να πιέζει με όλα τα μέσα που της παρέχει ο διάλογος και η πολιτιστική διπλωματία, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα φτάσει στο στόχο. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει το γενικότερο κλίμα σε διεθνές επίπεδο της αντιμετώπισης των πολιτιστικών αγαθών που έχουν διέως εξαχθεί σε μια χώρα, ότι αυτά θα πρέπει να επιστρέφουν στις χώρες που τα δημιούργησαν. Καταλαβαίνω ότι η Βρετανίδα Υπουργός Πολιτισμού αυτή τη στιγμή μεταφέρει την πάγια θέση της χώρας της. Και η ελληνική πλευρά θα συνεχίσει, όπως είπα, να πιέζει χωρίς να μετακινείται από τις δικές μας κόκκινες γραμμές και από τη δική μας πάγια θέση. Το δεύτερο θέμα, πριν πάμε στο κυρίως, είναι ότι ο θάνατος του εκπόντος πια τέος βασιλέως μας βρήκε σε μια στιγμή που γίνονταν κάποιες εργασίες στο Τατόι μετά την μεγάλη καταστροφή από την πυρκαγιά του πιο προηγούμενου έτους. Του 2021. Ναι. Τώρα, έτσι θα έρθουν αυτοί οι υψηλοί προσκεκλημένοι να αποχαιρετήσουν το συγγενικό τους πρόσωπο μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούμε τουλάχιστον να μην βγούμε, δηλαδή να μην πάρουμε πολλά αρνητικά σχόλια. Θα προλάβουμε, κυρία Μεδόνα, να σουλουπώσουμε λίγο εκεί το κημητήριο. Κοιτάξτε, η φωτιά στο Τατόι πράγματι προκάλεσε στο φυσικό περιβάλλον μια μεγάλη καταστροφή. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο κάνει μια τιτάνια δουλειά απομάκρυνσης των χιλιάδων καμένων κορμών, δουλεύει όλο αυτό τον καιρό, και εννοώ όλο το 2022, δουλεύει συστηματικά και απομακρύνει αυτήν όλη την ύλη και τους χιλιάδες κορμούς που πρέπει να απομακρυνθούν. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη. Βεβαίως, όταν συνέβη, όταν ο τέος βασιλεύς των Ελλήνων εισήχθη στο νοσοκομείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επαναλαμβάνω, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί έχουμε διακριτούς ρόλους όπως αντιλαμβάνεστε, κινήθηκαν ώστε να επισπεύσουν την απομάκρυνση αυτής όλης της ύλης από το χώρο του κημητηρίου. Η εκκλησία, η οποία ανήκει, η κημητηριακή εκκλησία, είναι συντηρημένη, είναι απολύτως έτοιμη για να δεχθεί κόσμο ο οποίος θα θέλει να προσκυνήσει, και ο περιβάλλον χώρος, όπως σας είπα, μέχρι την Κυριακή το βράδυ, τη Δευτέρα το πρωί, θα είναι σε κατάσταση ενός βουνού, σε αξιοπρεπή κατάσταση ενός βουνού το οποίο έχει καεί και που έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες διευθέτησης του χώρου, ώστε να μπορεί κανείς να προσεγγίσει το χώρο της ταφής χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Επαναλαμβάνω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος κάνει μια τιτάνια δουλειά απομάκρυνσης των χιλιάδων, των εκατοντάδων, των δεκάδων χιλιάδων καμένων κορμών από όλο το κτήμα. Αυτό θέλει μια διαδικασία. Έπρεπε προηγουμένως να δουν ποια πραγματικά θα έπρεπε να κοπούν. Ποια δέντρα, τα οποία φαινόντουσαν καμένα, αλλά τελικά
έχουν όλους τους θυμούς τους και δεν θα έπρεπε να κοπούν. Δουλεύουν συστηματικά όλο το 2022. Ναι. Αυτό το κημητήριο, όπως όλα τα κημητήρια, τα κημητήρια, λογικά ανθρώπινα, με βάση τον πολιτισμό μας τον ανθρώπινο, πρέπει να προστατευτεί. Βεβαίως. Κυρία Υπουργέ, φαντάζομαι ότι δεν θα επιτραπεί σε επόμενη φάση να γίνει σύλληση ή και σπάσιμο σταυρών κτλ. Φαντάζομαι από εδώ και μετά. Όπως όλα τα κημητήρια στον τόπο μας. Όπως όλα τα κημητήρια στον τόπο μας. Όλα. Χωρίς να ξεχωρίζουμε, πεθαμένο από πεθαμένο. Κύριε Ποδοσάλτε, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το Τατόι ήταν θύμα ιδεολειψιών για δεκαετίες. Δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση το πρώην βασιλικό κτήμα να φτάσει στην κατάσταση την οποία έφτασε. Από βανδαλισμούς, από λαιλασίες, από προσπάθειες καταστροφής των κτηρίων. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από το 2019 και μετά, κάποιες προσπάθειες οι οποίες έγιναν στο παρελθόν συστηματοποιήθηκαν και το κτήμα βρίσκεται υπό αποκατάσταση. Έχουμε όλο το μεγάλο πρόγραμμα του Τατοίου, το οποίο έχουμε και μαζί συζητήσει αρκετές φορές. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διαδικασίες. Είναι προφανές ότι και το συγκεκριμένο κημητήριο, το οποίο πολλές φορές έχει τύχει βανδαλισμών, μόλις προχτές το Υπουργείο Πολιτισμού αποκατέστησε για πολλωστή φορά σταυρό από μνήμα ο οποίος είχε σπάσει εξαιτίας βανδαλισμών, μόλις προχτές. Θα είδατε ενδεχομένως σε φωτογραφίες ότι ήταν ακόμα με τον άρχικα προκειμένου ο σταυρός να στηθεί όπως πρέπει να στηθεί. Θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών στο Τατόι είναι προφανές ότι και το κημητήριο θα προστατευτεί, αλλά ήδη και η αστυνομία έχει ενισχύσει κατά πολύ τον αστυνομικό σταθμό για να εμποδίσει τους βανδαλισμούς. Επαναλαμβάνω, όλη η εικόνα του κημητηρίου είναι υπό την αποκατάσταση που είναι όλο το κτήμα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μεριμνά, η Ελληνική Αστυνομία μεριμνά και το Υπουργείο Πολιτισμού στην αρμοδιότητά του για την Εκκλησία και για τους τάφους αυτούς καθ' αυτούς. Η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Και ερχόμαστε τώρα στο Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, το Μουσείο των Μουσείων. Και η δημοσιοποίηση προχθές της μελέτης, η οποία μας δίνει μια αίσθηση ότι αυτή η προγραμματική πρόθεση της κυβέρνησης είναι σε κάποιον δρόμο, εν πάση περιπτώσει, έστω τώρα αφού έγινε και η μελέτη προς το τέλος της τετραετίας. Εκ των πραγμάτων βέβαια. Ορίστε. Έπρεπε να τηρηθούν κάποιες διαδικασίες, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε για την μελέτη του αρχιτεκτονικού προσχεδίου, για να είμαι σαφής, η οποία επέλεξε μια διεθνής επιτροπή αξιολόγησης, επέλεξε το συγκεκριμένο προσχέδιο του David Chipperfield και του γραφείου των Μπάζη, προκειμένου να προχωρήσουμε πλέον στις οριστικές μελέτες για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Όπως και εσείς είπατε, αυτή είναι μια προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στις προγραμματικές δηλώσεις στην επέκταση, στο έργο, στο όραμα θα έλεγα, της επέκτασης και της αναγέννησης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Μπήκαν τα πράγματα στη σειρά, έγιναν τα βήματα που έπρεπε να γίνουν και σήμερα το έργο πλέον μπαίνει σωστά, μελετητικά και στη συνέχεια η υλοποίησή του στις ράγες. Ναι. Δεν αυτό θα επεκταθεί οποίο... προς το... Με συγχωρείτε, ορίστε. Ναι, αυτό το οποίο σκοπεύουμε, αυτό το οποίο ήδη φαίνεται από τη μία και μοναδική εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα, δεδομένου ότι θα γίνει από τους ίδιους τους αρχιτέκτονες, από τους Chipperfield τον Μπάζη, θα γίνει η παρουσίαση του αρχιτεκτονικού τους προσχεδίου, της μελέτης τους, παρουσία κοινού και φυσικά του Πρωθυπουργού, όπως είπα και εγώ, μέσα στον επόμενο μήνα. Ο σκοπός λοιπόν είναι να δούμε πώς αυτό το Μουσείο των Μουσείων, όπως και εσείς είπατε πολύ σωστά, είναι το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο για θέματα αρχαίας ελληνικής τέχνης και πολιτισμού, θα λειτουργήσει ως το εφαλτήριο της αναγέννησης της ευρύτερης περιοχής, της συγκεκριμένης περιοχής της Αθήνας. Ναι. Δεν θα επεκταθεί υπογείως προς το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο? Όχι, υπογείως δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο σχεδιασμός να πάει προς το Πολυτεχνείο. Θα αναπτυχθεί στο προκήπιο, στον κήπο δηλαδή που βλέπουμε εμείς σήμερα μέχρι στην Πατησίων. Δηλαδή αυτό για να καταλάβουμε, εμείς θα βλέπουμε στην Πατησίων μια είσοδο η οποία θα είναι πιο μπροστά από την σημερινή είσοδο. Θα είναι μια είσοδος πολύ πιο μπροστά από τη σημερινή
από κάτω θα είναι η επέκταση, σε δύο επίπεδα θα είναι. Ο κήπος από πάνω θα παραμείνει, φαντάζομαι. Και από πάνω ο κήπος θα παραμείνει. Το βλέπετε και στο φωτορεαλιστικό που δώσαμε στη δημοσιότητα. Θέλουμε να παραμείνει ο κήπος. Είναι συστατικό στοιχείο του μουσείου, αλλά και της, του ίδιου του ελληνικού πολιτισμού, η φύση να συνδιαλέγεται με τα τεχνουργήματα και με τα έργα των ανθρώπων. Και θα υπάρχει βεβαίως η αναμονή, αυτό το οποίο είχαμε πει, της συλλειτουργίας με το Πολυτεχνείο. Ναι. Το Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή με τις δικές του διαδικασίες προχωρεί στην αποκατάσταση κτηρίων του. Έχουν ολοκληρωθεί μελέτες. Οι μελέτες για το κτίριο Γκίνη, για παράδειγμα, εγκρίθηκαν από το Κεντρικό, Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να προχωρήσει μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος ευρωπαϊκού η αποκατάσταση πρώτων του κτιρίου Γκίνη. Επομένως και το Πολυτεχνείο κάνει τις δικές του διαδικασίες για να μπορέσουμε να έρθουμε παράλληλα σε μια ευρύτερη αποκατάσταση της περιοχής από την εικόνα την οποία έχουμε σήμερα. Ναι, επειδή έχω 2-3 ακόμα ερωτήσεις, θα δίνετε λίγο χρόνο μετά τις 9, κυρία Μεντώνη, σας παρακαλώ, ένα πεντάλεπτο. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και συζητούμε για το μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών, το Μουσείο των Μουσείων, κυρίες και κύριοι, και η κυρία Λίνα Μενδώνη, καλημέρα σας ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την επικοινωνία μας. Και αυτό το λέμε με κομπασμό, αλλά το λέμε με βάση τα εκθέματα που έχει και όσα εμείς βλέπουμε και άλλα τόσα τα οποία δυστυχώς δεν βλέπουμε και είναι στις αποθήκες. Και πολύ φαντάζομαι περισσότερα από αυτά που δεν βλέπουμε. Είναι ασύγκριτα περισσότερα τα αντικείμενα, τα έργα τέχνης που δεν βλέπουμε στον εκθεσιακό χώρο. Και τα οποία φαντάζομαι ότι στο νέο χώρο που θα κατασκευαστεί θα εκτεθούν πλήρως, έτσι δεν είναι? Πλήρως δεν μπορούν να εκτεθούν, γιατί είναι περισσότερο από 120.000 αυτά τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες. Άρα θα θέλαμε ένα υπόγειο μουσείο να βγει στα Ανωπατήσια. Ναι. Όμως θα εκτεθούν περισσότερα και κυρίως θα εκτεθούν με τέτοιο τρόπο που να αναδεικνύει την αξία αυτών των έργων. Άρα θα αλλάξει ο τρόπος παρουσίασης. Θα αλλάξει ο τρόπος παρουσίασης και βεβαίως η νέα μορφή του μουσείου δεν θα αφορά μόνο το κομμάτι, το τμήμα της επέκτασης, αλλά θα αφορά και την έκθεση στο υπάρχον κτίριο, στο κλασικό κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Και στο κλασικό κτίριο θα γίνει, φαντάζομαι, θα γίνει πλήρης αποκατάσταση. Αποκατάσταση, μάλιστα. Ναι, αποκατάσταση του κτίριου. Θα ανακαινιστεί. Θα ανακαινιστεί το κτίριο και εντελώς νέα έκθεση. Θα σας πω ένα παράδειγμα, θα το καταλάβουν όλοι και εσείς και οι ακροατές. Το Τζόκερ, το μικρό χάλκινο άγαλμα του Τζόκεϊ, ναι, που είναι στη μεγάλη αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου. Αυτό είναι ένα αριστούργημα τέχνης, ένα μοναδικό έργο τέχνης, το οποίο πνίγεται έτσι όπως είναι σήμερα εκτεθειμένο, γιατί δεν το επιτρέπει ο χώρος να εκτεθεί καλύτερα. Και πολλά άλλα πνίγονται. Ακριβώς. Εγώ σας είπα ένα παράδειγμα. Ναι. Τα Μυκηναϊκά. Που είναι έτσι, δηλαδή, αν είχε ένα μουσείο τα Μυκηναϊκά, μόνο τα Μυκηναϊκά. Μόνο. Θα μόνο, μπορούσε να είναι ένα μουσείο. Ναι. Ναι. Θα μπορούσε να είναι ένα μουσείο, πραγματικά. Πραγματικά. Ναι. Ναι. Ωραία. Η είσοδος, όπως είπατε, ότι θα υπάρχει μία είσοδος που θα έρθει πιο κοντά στο σημερινό πεζοδρόμιο της Πατησίων. Της Πατησίων, ακριβώς. Θα καλύπτει, θα είναι τέτοια, φαντάζομαι, δεν θα καλύπτει το κτίριο το υπάρχον, φαντάζομαι. Όχι, αυτό φαίνεται, αλλά λίγο υπομονή, διότι όπως σας είπα, θα παρουσιαστεί όλο το σκεπτικό των αρχιτεκτώνων από τους ίδιους τους αρχιτέκτονες, τους Τσίπερφιλ, τον Μπάζη, μέσα στο Φεβρουάριο. Θα παρουσιαστεί εδώ στην Αθήνα, εννοώ. Θα γίνει εκδήλωση και θα παρουσιαστεί ώστε να γίνει κατανοητό σε όλους αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει στην Πατησίων. Ναι. Και χρόνος αποπεράτωσης υπάρχει, κυρία Μέντα? Ο στόχος μας είναι του ελληνικού κράτους τα δεδομένα ή τα κανονικά? Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι οι μελέτες να ολοκληρωθούν, οι πλήρες μελέτες. Και μιλώ για την αρχιτεκτονική, τη στατική, την ηλεκτρομηχανολογική, τη μουσιολογική, τη μουσιογραφική, τα πάντα, να ολοκληρωθούν σε 1,5 περίπου χρόνο. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει η υλοποίηση. Ναι. Είναι οι μελέτες, όπως έχουμε πει ξανά, θα είναι όλες με χορηγία. Όπως με χορηγία έγινε και όλη η διαδικασία του διαγωνισμού του αρχιτεκτονικού προσχεδίου. Της οικογένειας Λεμού, έτσι, της οικογένειας Λεμού, σε αυτό αναφέρεστε. Υπήρξε η χορηγία, μάλιστα, της οικογένειας Νικολάου και Ειρήνης Λεμού και επίσης τα μέλη της Επιτροπής, της Διεθνούς Επιτροπής, όλες καταξιωμένες προσωπικότητες υπό την προεδρία του Ανδρέα Κούρκουλα, δούλεψαν για ένα περίπου χρόνο χωρίς αμοιβή.
δούλεψαν γιατί πιστεύουν στο μουσείο, πιστεύουν στην Ελλάδα, αγαπούν την Ελλάδα. Είναι μια ισχυρή ένδειξη φιλελληνισμού η προσφορά όλων αυτών των ανθρώπων. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα, κύριε Πορτοσάλτε, θα κάνουμε μια παρουσίαση, μια συνέντευξη για να πούμε τα βήματα τα οποία έγιναν και τα βήματα που θα γίνουν πολύ συγκεκριμένα μαζί με τον κύριο Κούρκουλα, τον πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Αξιολόγησης. Ναι. Επειδή δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, και κλείνουμε με αυτό, κυρία Μενδώνη, παρακαλώ, σε ποιο βαθμό οι συμπολίτες μας είναι ενημερωμένοι ως προς την κυριότητα, νομή που λέμε, κυριότητα, εκμετάλλευση κτλ. Επειδή έρχονται ερωτήματα. Το κτήματα το ΙΟΥ είναι πια περιουσία του ελληνικού κράτους, έτσι δεν είναι? Το κτήματα το ΙΟΥ είναι περιουσία του ελληνικού κράτους, το σύνολό του. Το κημητήριο, τίνος αυτό κυριότητα είναι. Είναι. Σε ποιον ανήκει το κημητήριο? Είναι κυριότητα του ελληνικού κράτους. Είναι μαζί. Είναι μέρος, το κημητήριο είναι μέρος του πρώην βασιλικού κτήματος το ΙΟΥ, το οποίο ανήκει κατά απόλυτη κυριότητα και ιδιοκτησία στο ελληνικό κράτος. Άρα η οικογένεια, τα τέκνα του εκλειπώντος θέος βασιλέως, μπορούσαν να πάνε να περιποιηθούν το χώρο στο όνομα το ότι εκεί είναι θαμένοι οι προγονείς τους? Όχι, αυτό μέχρι σήμερα τουλάχιστον, μέχρι σήμερα δεν έχει, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Επειδή έχω ερωτήσεις του τύπου, αν μου επιτρέπετε για να θέσω, όπως μου το λένε δηλαδή. Μου λένε γιατί δεν πήγαν να περιποιηθούν τους τάφους των προγόνων τους τα παιδιά. Αυτό. Ναι, διότι δεν μπορούσαν. Οι τάφοι είναι χαρακτηρισμένη μνημεία και η οποιαδήποτε μέρημνα, καθώς ανήκουν στην ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους, είναι από το ελληνικό κράτος. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μενδώνη. Καλημέρα σας. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε όταν θα γίνει η παρουσίαση του σχεδίου. Με χαρά. Το νέο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.